η ξηρασία που είπε σαν περιοχές της Ισπανίας, αλλά και το γεγονός ότι όλα δείχνουν πως η παγκόσμια ζήτηση ελαιολάδου θα ξεπεράσει την προσφορά φέτος, ανοίγουν την πόρτα στους Έλληνες ελαιοπαραγωγούς για μια καλύτερη οικονομικά χρονιά. Η παγκόσμια παραγωγή ελαιόλαδου αναμένεται να κατρακυλήσει το 2014-2015 και η τιμή του να εκτοξευθεί λόγω των επιπτώσεων της ξηρασίας και των κατεστραμμένων δέντρων σε Ισπανία, αλλά και τον εμφύλιο πόλεμο Συρία. Η παραγωγή ελαιόλαδου αναμένεται να μειωθεί από 3.190.000 τόνους το 2013 σε 2.550.000 τόνους το 2014-2015. Κύρια αιτία, η χειρότερη ξηρασία που υπέστη ποτέ η Ισπανία, αλλά και η παραγωγή ρεκόρ της προηγούμενης χρονιάς που εξάντλησε τα ελαιόδεντρα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Bloomberg, η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας ελαιόλαδου στον κόσμο, καθώς το λάδι της χρησιμοποιείται παντού, από σαλάτες μέχρι παραγωγή σαπουνιού. Η πτώση της παραγωγής θα έχει ως συνέπεια την αύξηση της ζήτησης κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε άλλες χώρες, με την τιμή να αναμένεται να μείνει υψηλή για μεγάλη περίοδο.